Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη που είναι μαζί μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την σημερινή συνάντηση. Ναι, είστε καλά. Επικεφαλής λοιπόν της παράταξης, επιμελητηριακό άλμα, κύριε Κουμαντάκη. Ναι. Διεκδικείται λοιπόν θέση, ισχυρή θέση, την επόμενη μέρα στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Μια απόφαση η οποία έρχεται πώς. Πώς την πήρατε αυτή την απόφαση? Για πολλούς λόγους και μετά από πολύ μεγάλη σκέψη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω προσφέρει πολλά χρόνια και στο επιμελητήριο, παλιότερα. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, γιατί είμαι και οικονομολόγος και νέος επιχειρηματίας, είχα μπει στο επιμελητήριο μέσα, τότε πραγματικά ένιωθα το επιμελητήριο ότι είναι ένας φορέας, οικονομικός φορέας, ο οποίος πραγματικά ήταν μπροστάρης σε κάθε πρόβλημα των επιχειρηματιών, ήταν μπροστάρης σε πολλά πράγματα, παρήγαγε πολιτική. Εκεί μέσα πραγματικά ήταν στο συμβούλιο του επιμελητηρίου όλοι οι καλύτεροι και εκλεκτοί επιχειρηματίες του νομού και πραγματικά εκεί μέσα παρήγαγαν μια ουσιαστική πολιτική που πραγματικά είχε τη δύναμη ο φορέας αυτός και στην κυβέρνηση και σε άλλους φορείς να προωθεί τα θέματα των επιχειρηματιών. Ήταν ένα επιμελητήριο το οποίο ήταν αντάξιο των επιμελητηρίων των άλλων χωρών, των αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης και όλου του κόσμου, όπου τα επιμελητήρια τα σέβονται οι πάντες και είναι μια τεράστια δύναμη παραγωγής πολιτικής. Εγώ έφυγα μετά από πολύ καιρό, έτσι, και ασχολήθηκα με τις υπηρεσίες και το εμπόριο. Είμαι πολλά χρόνια πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας Κρήτης, των Εμπόρων Κρήτης. Παραμένετε και πρόεδρος Ομοσπονδίας. Και εξακολουθούν να παραμένω πρόεδρος των Εμπόρων Κρήτης. Επειδή όμως τα τελευταία 14 χρόνια έχω διαπιστώσει, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας των επιχειρηματιών στον νομό, σε όλους τους τομείς, ότι το επιμελητήριο τα τελευταία αυτά 14 χρόνια ουσιαστικά δεν έχει παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο και κάποια παραγωγής πολιτικής που να προωθεί τα προβλήματα των επιχειρηματιών. Και επειδή αισθάνονται, και αυτό είναι ένα πασίγνωστη άποψη που όταν γυρίσει σε όλο τον νομό θα την αντιμετωπίσει αυτή την άποψη, ότι το επιμελητήριο είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός, πληρώνουμε το επιμελητήριο και ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι κάνει το επιμελητήριο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, γιατί εγώ έζησα το επιμελητήριο σε άλλες στιγμές και ένιωθα πραγματικά ότι το επιμελητήριο πρέπει να παίξει ένα άλλο ρόλο. Με την εμπειρία αυτή. Καταλαβαίνω ότι βάζετε δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους στη συζήτηση αυτή. Το ένα είναι η λογοδοσία και το άλλο είναι η ουσιαστική δράση και η προάσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων. Βεβαίως. Σε αυτά τα δύο κινήσεις. Έχω 40 χρόνια προσφορά στο επιχειρήν. Θέλω να πιστεύω, και αυτό λέει η κοινωνία, με θετικό πρόσημο. Έχω δώσει ένα μέρος της ζωής μου, έτσι, για το επιχειρήν να προωθούμε τα θέματα. Και πραγματικά νιώθω ότι τώρα πρέπει το επιμελητήριο να αλλάξουμε κάτι. Είναι μια διοίκηση 14 χρόνων. Αυτό βέβαια δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Ότι μέσα από δύο εκλογές να έχουμε μια διοίκηση 14 χρόνια. Άρχισαν να γίνουν και εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτά δηλαδή δεν υπήρχαν εκλογές για 7 χρόνια. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ωραία. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αίσθηση και επειδή έχω μια μεγάλη εμπειρία και επειδή βλέπω, γιατί είμαι και ενεργός επιχειρηματίας, mm-hmm, στην πραγματική οικονομία μέσα και βλέπω την οικονομία με τα προβλήματά της, βλέπω ότι η οικονομία μας δεν πάει καλά, βλέπω ότι στα επόμενα χρόνια το επιχειρήν θα υποστεί πολύ μεγάλες πιέσεις, βλέπω ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα
μέσα από άλλα πράγματα που δεν είναι η ώρα τώρα να τα συζητήσουμε, γεωπολιτικού χαρακτήρα, δημιουργείται καινούργια δεδομένα που στη χώρα μας θα είναι καθοριστικά και με καθολικό τρόπο. Εμείς πρέπει το επιμελητήριο να είναι ένας χώρος παραγωγής πολιτικής, οραματικής πολιτικής, δραστικής πολιτικής και ένας επιμελητήριο που θα μπορέσει να συλλέξει από όλο τον κόσμο όλες, αν θέλετε, τις πληροφορίες των καινούργιων αλλαγών που θα γίνουν και θα είναι καθοριστικές, όπως είπα προηγούμενα, για να μπορέσουν και αυτοί να παραχθούν πολιτικές και να δοθούν κάποιες πληροφορίες ή, αν θέλετε, κάποιους δρόμους που οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δεχτεί και θα δεχτούν πολύ μεγαλύτερες πιέσεις στα επόμενα χρόνια, να δώσουμε κάποιους δρόμους. Έχω λοιπόν αυτήν το όραμα για το επιμελητήριο. Θέλω να δημιουργήσω και έχω δημιουργήσει ένα, αν θέλετε, συνδυασμό με βάση το όραμα αυτό και τη φιλοσοφία αυτή, με ανθρώπους νέους, με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ένα καθαρό μέτωπο στην κοινότητα των οικονομούν των ατόμων, θα έχουν μια δουλειά, θα είναι επιχειρηματίες, οι οποίοι δουλεύουν σκληρά καθημερινά μέσα στην πραγματική οικονομία. Ήταν ένα από τα βασικά κριτήρια κριτήρια αυτά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που γνωρίζουν την πραγματική οικονομία και μπορούν να δημιουργήσουν πολιτική για τους επιχειρηματίες. Θα σας πω μερικά πραγματικά έτσι από την εμπειρία μου και τη γνώση μου για την οικονομία. Η οικονομία μας δεν είναι στα καλύτερα. Mm-hmm. Κάποια στοιχεία, αν μπορέσουμε να αναλύσουμε, να δούμε, ας πούμε, το τρέχουσόν συναλλαγών, έτσι είναι το ισοζύγιο τρέχουσόν συναλλαγών της οικονομίας μας. Τώρα, αυτά που ζούμε, να δούμε το ισοζύγιο των εμπορικών και εξωτερικών και εσωτερικών εμπορικών ισοζυγίου. Να δούμε κάποια δεδομένα τα οποία έχουν σχέση με το πραγματικό εισόδημα τα τελευταία 2-3 χρόνια του εργαζομένων ή, αν θέλετε, των πολιτών, των οικονομούντων πολιτών στη χώρα σε σχέση αναλογικά με αντίστοιχα στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτά, αν τα αναλύσουμε και τα συσχετίσουμε μαζί με κάποια άλλα οικονομικά δεδομένα, καταδείχνει ότι η οικονομία μας δεν πάει καλά και ταυτόχρονα οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται είναι πολιτικές οι οποίες έχουν σχέση με τις εσωρεύσεις κεφαλαίου. Εκεί ουσιαστικά πάνε όλα τα λεφτά, τα λέω με στόμφο, αν θέλετε, τα κεφάλαια της ανάκαμψης. Ας μας πει κάποιος ποια πήγανε, πού πήγανε σε αυτή τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι το κύτταρο της ελληνικής οικονομίας, έτσι, και πού πήγανε. Πήγανε σε 15-20 οικογένειες και συσσωρεύσεις κεφαλαίου στην Ευρώπη. Άρα εδώ έρχεται και ο ρόλος και λοιπόν επιπλέον, του επιμελητηρίου, κύριε Κουμαντάκη. Βεβαίως. Πρέπει λοιπόν να παίξει το επιμελητήριο ένα τέτοιο ρόλο, να ξεφύγουμε πια από τις δημόσιες σχέσεις. Το επιμελητήριό μας στις δημόσιες σχέσεις μέχρι τα τελευταία 14 χρόνια είναι πολύ καλή. Έτσι. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει να πηγαίνουμε σε μια έκθεση που είναι, αν θέλετε, τον κάνει η περιφέρεια για τον τουρισμό και να πάει ένα στάντ εκεί και μαζευτούν και 5-6 άνθρωποι εκεί, ή να γίνει μια αγροτοτεφική, ξέρω, να πούμε, σε ένα στάδιο της Αθήνας και να πάνε 20-30 άνθρωποι εκεί 4-5 μέρες και να είναι όλα καλά. Έτσι. Πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές πολιτικές. Αυτές δεν υπάρχουν σήμερα στο επιμελητήριό μας. Και το λέει όλη η κοινότητα, η οικονομική κοινότητα του νομού μας. Είναι ένα ισχυρό επιμελητήριο το επιμελητήριο Ηρακλείου. Τεράστιο. Είναι μεγάλο το επιμελητήριο. Τεράστιο. Έχει αξιοποιήσει τη δύναμή του αυτή. Όχι. Και ενδεχομένως και συνέργειες τις οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει, αν έχουν γίνει ή αν πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι συνέργειες και, αν θέλετε, επαφές. Και αυτό μπορώ να στα αναλύσω όσο χρόνο θέλετε, με συγκεκριμένα πράγματα τα τελευταία αυτά 14 χρόνια, είναι ουσιαστικά επαφές για δημόσιες σχέσεις. Ουσιαστικό αποτέλεσμα
Και εδώ κρίνεται η οικονομία μας, εδώ κρίνεται η κοινωνία μας, εδώ κρίνονται όλα, μέσα στην οικονομία κρίνονται όλα. Εδώ λοιπόν, ας μέσα από την κρίση αυτή, ας πούνε οι επιχειρηματίες του νομού και της Κρήτης, αν αυτές οι επαφές έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα ή είναι δημοσίων σχέσεων. Εμείς θέλουμε ένα επιμελητήριο δραστικό, ένα επιμελητήριο δυναμικό, ένα επιμελητήριο που πρέπει να αξιοποιήσει πρώτο-πρώτο το δυναμικό του επιμελητηρίου, ένα οργανόγραμμα ουσιαστικό, γιατί οι δεξιότητες που υπάρχουν εκεί, επειδή μέσα από δημόσιες σχέσεις δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά, για να μπορέσω μετά να παράξω πολιτική και το δυναμικό αυτό, γιατί είναι αναγκαίο, έτσι το δυναμικό αυτό, η πολιτική αυτή να την εφαρμόσουμε και την υλοποιήσουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια τεχνολογική, έτσι αν θέλετε, βάση, πάνω στην οποία πρέπει, γιατί να μην σας πω τώρα στις εκλογές αυτές τι στοιχεία έχουν δοθεί για να γίνουν οι εκλογές αυτές, έτσι, πόσα λάθη υπάρχουν, τι λάθη έχουν γίνει. Βέβαια κάποιοι από τις δύο αυτές, τις κατεστημένες, οι δύο αυτές προς τις συνδυασμοί, οι οποίοι ήταν 14 χρόνια, είχαν άλλα στοιχεία, εμείς είχαμε άλλα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα τα καταγγείλουμε και αυτά με συγκεκριμένα στοιχεία και με συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια άλλη, αν θέλετε, αναδιάρθρωση της τεχνολογικής δυνατότητας του επιμελητηρίου. Γιατί πρέπει να αποκτήσουμε μια σχέση των επιχειρήσεων της πραγματικής οικονομίας και του επιμελητηρίου. Πάντως καταλαβαίνω από... Για να μπορέσουμε, μια κουβέντα ακόμα, για να μπορέσουμε να αντλούμε από αυτούς, έτσι, αν θέλετε, τη γνώση, αν θέλετε, το πρόβλημα που υπάρχουν στην πραγματική οικονομία, για να μπορέσουμε μετά να αναπτύξουμε, ξέρω εγώ, πολιτικές. Πρέπει να το επεκτείνω λίγο, αν θέλετε, στη σχέση της τεχνολογίας. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Κουμαντάκη, και επανέρχεστε εφόσον χρειαστεί. Καταλαβαίνω, επειδή μιλάτε για κατεστημένες παρατάξεις, καταλαβαίνω ότι βάζετε και μία μορφή σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία, δηλαδή τις ευκαιρίες για να... Δεν είναι ισότιμες αυτές οι εκλογές. Δεν είναι ώρα, με συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένα στοιχεία, δεν είναι ώρα, έτσι. Και επιπλέον, από μία παράταξη, ειδικά από τις δύο αυτές, έχουμε υποστεί και μεγάλες πιέσεις, ακυρώσεις ανθρώπων που θέλαν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, έτσι δεν είναι, με εκβιασμούς, με, αν θέλετε, απειλές, όχι σωματικές απειλές, άλλες μορφές απειλές και λοιπά πράγματα, θα τα πούμε και με ονόματα, από μία ειδικά από τις δύο αυτές παρατάξεις, που είχαμε μεγάλες τέτοιες μορφές εκβιασμούς και μεγάλες ασύμμετρα πράγματα. Αυτές οι εκλογές, που εγώ με τόση μεγάλη εμπειρία έχω περάσει τόσες εκλογές, αυτές τις εκλογές δεν ξέρω το διακύβευμα του επιμελητηρίου αν είναι μόνο η εξουσία. Αν είναι μόνο η εξουσία. Έτσι, αυτό θα το δούμε. Έτσι, το τι, με τι πράγματα, αν θέλετε, ακούσαμε, περάσαμε. Αυτά είναι πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται και είναι εκτός του, που λέμε, εκλογικών πολιτισμού, έτσι, του πολιτικού πολιτισμού. Ακούσαμε πολύ καλά πράγματα, δεν είναι όμως τώρα ώρα. Μετά τις εκλογές καταλαβαίνω. Μετά τις εκλογές και ίσως και πριν να αναφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω λοιπόν να μπορέσουμε, επειδή σας είπα προηγούμενα ότι ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, και επειδή οι μικρομεσαίες επιχειρηματίες έχουν περάσει μεγάλες πιέσεις μέσα χρηματιστικές, αν θέλετε, που περάσαμε κρίσεις, και επειδή θα περάσουν και μεγαλύτερες κρίσεις όταν σιγά σιγά και το σύστημα αλλάζει, που και στη χώρα μας με πολιτικές εφαρμόζεται το σύστημα αυτό που λέει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε οικονομίες των συσσωρεύσεων κεφαλαίων ενάντια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι, και ταυτόχρονα είναι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει μπει δυναμικά στις, αν θέλετε, στις άλλες οικονομίες και έχουν να μπει και σιγά σιγά δειλά να μπαίνουν στη δικιά μας οικονομία, έτσι, που όταν νιώσουμε τι θα συμβεί, έτσι, δεν θα ξέρουμε
από πού θα φύγουμε. Λοιπόν, έπρεπε το επιμελητήριο και κάθε επιμελητήριο αυτές τις, αλλά πρέπει να είναι και επιχειρηματίες μέσα, δυνατοί, αν θέλετε οραματικοί, για να δουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, να μπορέσουμε λοιπόν, έπρεπε να έχουν αντλήσει αυτές οι πληροφορίες από όλο τον κόσμο και να έχουν προχωρήσει σε σωστές μελέτες εξειδικευμένες, όχι απλές που δίνουμε σε κάποιον για να, έτσι, να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με ένα μελετή και να κάνει ένα μελετή, να κάνει ένα μελετική μελέτη. Να κάνουν σωστές μελέτες που να εξειδικευθούν και να δοθούν στις επιχειρήσεις μήπως μπορούν να τους ανοίξουν κάποιο δρόμο και με τις δεξιότητες που έχει καθένας επιχειρηματίας και τις γνώσεις και τις δυναμική να μπορέσει να επικρατήσει σε αυτό το καινούργια δεδομένα. Αυτά είναι αναγκαίο. Και επιτρέψτε μου ένα ακόμα, ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση πλέον στις τράπεζες. Όταν ξέσπασε η χρηματιστική κρίση, οι τράπεζες ήταν ουσιαστικά έτσι, ένα πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, που ουσιαστικά είχε μόνο δικαιώματα και δεν είχε καμία, κανείς επιχειρηματίας δεν είναι δικαιώματα απέναντι στις τράπεζες. Έτσι, αποτέλεσμα, ξέσπασε η κρίση, ξέσπασε αυτή η ιστορία, οι τράπεζες επανακεφαλοποιηθήκανε από τον ελληνικό λαό, έτσι, αυτοί επέπεσαν πάνω στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δημιούργησαν τεράστια προβλήματα, με αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση που να έχουμε αυτά τα κόκκινα δάνεια και σήμερα να τα πουλάνε κιόλας. Είπα, μια κουβέντα ακόμα. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, κύριε. Μια κουβέντα, επιτρέψτε μου, δύο στοιχεία να σας πω. Τώρα δημιουργούν πάλι, γιατί δεν υπάρχει οικονομική πολιτική, αν θέλετε, παρέμβαση πλέον στο τραπεζικό μας σύστημα, έτσι, δημιουργούνται καινούργια δάνεια. Το 2023, το πρώτο εξάμηνο του 2023, είχαμε 5% αύξηση στα κόκκινα δάνεια. Yeah. Φέτος είμαστε 8,5%. Καταλαβαίνετε υπάρχει τι αύξηση δημιουργούμε και τι πρέπει τα επιμελητήρια και όλοι οι οικονομικοί φορείς πρέπει πλέον να πλησιάσουν αυτό το καινούργιο κομμάτι, γιατί θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα, θα διαλυθεί η οικονομία μας. Μεγάλα ζητήματα αυτά. Κύριε Κουμαντάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Καλά.